Χαίρετε λοιπόν, για ακόμη μια φορά μαζί μας ο καλός, πολύ καλός φίλος, δημοσιογράφος και πολλά άλλα, Τηγιανός Χρυσοστομίδης. Αν μου επιτρέψει τον ενικό... Όχι πολλά, οικονομικός αναλυτής και δημοσιογράφος. Τίποτε άλλο δεν είμαι, ούτε θα γίνω. Δεν προλαβαίνω. Θα το δούμε αυτό. Το μέλλον δεν ξέρουμε τι θα μας επιβλάψει. Σωστό. Πάντως αυτές είναι οι δύο ιδιότητες και δεν αλλάζουν. Μπορεί να σε θέλαμε κάτι παραπάνω. Ο κόσμος σε... Αλλά, σε ας είχε την απλή αναλογική, πραγματική απλή αναλογική, και η Συμμαχία Ανατοπής θα είχε βγάλει 3 βουλευτές. Έτσι, δεν την είχε όμως, ήθελε 3%, 3% πλαφών. Ένας εξ αυτών θα ήσουν. Ακριβώς. Με τίμησαν πάρα πολύ, δεν έχω παράπονο, και μάλιστα και το πρωτοδικείο έδειξε παραπάνω ψήφους. Εισπράττω καθημερινά, Μάρια, πραγματικά σου μιλάω και στην Πελοπόννησο που ήμουνα και με τους φίλους που συνομιλώ από Θεσσαλία, και ο τρόπος που με αντιμετωπίζουν, άγνωστοι σε μένα άνθρωποι, είναι τόσο θερμός που μου δίνει πραγματικά κουράγιο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σου εκμυστηρευτώ, Μάρια, ότι υπάρχει απογοήτευση. Θεωρώ δηλαδή ότι το φίδι το βγάζαν πάντοτε σε αυτή τη χώρα ένα ποσοστό πληθυσμού 20-30%, δυστυχώς το υπόλοιπο είτε έσκυβε το κεφάλι, ιστορικά μιλάω τώρα, έτσι, είτε αδιαφορούσε. Και πρέπει να σου πω για άλλη μια φορά ότι όταν το 50% του πληθυσμού αρνείται να πάει έστω και την εύκολη λύση των εκλογών ή την ίστατη, αν θέλεις, και το παραδίδει αυτό το όπλο, απεμπολεί αυτό το όπλο, δυστυχώς είναι πιο εύκολα μετά, αδελφέ μου, τα μαγειρέματα από ό,τι λένε οι εκλογολόγοι, έτσι. Αλλά ας μην μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Το σίγουρο είναι μαθηματικά ότι το 20% με 50% με αποχή μετατρέπεται σε 40%, και επίσης το σίγουρο είναι ότι είναι το σύστημα διαβλητό με διάφορους τρόπους, με τέτοια μεγάλη αποχή να γίνονται διάφορα παρατράγουδα. Εν πάση περιπτώσει, ας ρωτήσω τώρα, επειδή ανέφερες ότι σχεδόν όπου πηγαίνεις αντικρίζεις την αποδοχή του κόσμου προς το πρόσωπό σου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έταξες κάτι και σε αγαπάνε ή σου δείχνουν τέλος πάντων ότι σε αγαπάνε? Όχι, και το παρατηρώ και όταν βγαίνω στο κανάλι, όταν βγαίνω σε άλλα κανάλια, βλέπω απότομα το πώς αυξάνεται η τηλεθέαση με το που βγαίνω και διαβάζω και όλα τα μηνύματα. Κάθε φορά δεν αφήνω ούτε ένα μήνυμα να μην το διαβάσω. Και το κάνω και με ευχαρίστηση. Θέλω όμως να σου πω, για να το κλείσω αυτό, ότι ακόμα και όταν έβγαινα καθημερινά στην τηλεόραση με 3 ώρες οικονομικές εκπομπές, το 2000, το 2001, το 2002, αργότερα σε άλλα κανάλια, πρώτα ήμουν στο Alter, αργότερα στο Contra Channel, δεν εισέπραξα ποτέ τέτοια, ενώ καταλάβαινα ότι με αναγνωρίζει πολλοίς κόσμος, δεν εισέπραξα ποτέ τέτοια επιβράβευση. Είναι και αυτό μια μορφή πραγματικά αμοιβής, αν θέλεις, όχι χρηματικής, ηθικής αμοιβής. Το θέμα είναι, Μάρια, όμως να αφυπνιστεί περισσότερος κόσμος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εσύ αυξάνεσαι, δηλαδή εννοώ σε τηλεθέαση και σε συνδρομητές. Πρέπει και εμείς να σε βοηθήσουμε, και εγώ από τη μεριά μου όσο μπορώ περισσότερο να τα κάνω κατανοητά και φυσικά να μην δίνω αφορμές για το παραμικρό κακό σχόλιο, ας πούμε, αλλά και για μπλοκαρίσματα. Σκίαση δυστυχώς έχουμε υποστεί και στο Facebook αλλά και στο YouTube. Φαίνεται πολύ εύκολο αυτό όταν μπει κάποιος στο κανάλι μου, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αφυπνίσουμε περισσότερους. Δεν γίνεται. Και σιγά σιγά αφυπνίζονται. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουμε χρόνο, γιατί δείχνουν ότι έχουμε μπει, δηλαδή εφαρμόζεται μια ατζέντα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Λοιπόν, τώρα, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η πολύ η συσσωρευμένη ανικανότητα και η επαναλαμβανόμενη ανικανότητα για μένα σημαίνουν δύο τινά. Ή ότι είναι εντελώς άσχετος και άχρηστος ο μαέστρος και οι συνεργάτες του και πάνε κυριολεκτικά από το κακό στο χειρότερο τη χώρα. Και τι εννοώ? Απλά πράγματα εννοώ. Εννοώ πρώτον ότι καίγεσαι όταν φυσάει, καίγεσαι όταν δεν φυσάει, βλέπε βαριμπόμπι, καίγεσαι σιγά σιγά στην Εύβοια μέχρι που πιάνουν τα μποφόρ τελικά και γίνεται αυτό που έγινε στην Εύβοια. Και οι Ρουμάνοι κατήγγυλαν, οι πυροσβέστες, ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι η δασοπυρόσβεση. Με το που έρχεται αυτή η κυβέρνηση καταργεί τους εποχικούς δασοπυροσβέστες, καταργεί πολλά άλλα πράγματα, πολύ κόσμο,
και το μόνο που ξέρουμε είναι να βλέπουμε τα ΜΑΤ να πετάνε χημικά. Λοιπόν, και μάλιστα αυτό το πραγματικά ήθελα να μου το στείλει κάποιος από τη Λάρισα, αυτό το λιγμένο χημικό του 64, να το βγάλουμε σε μια δημοπρασία στο Sotheby's ή στο Moody's και τα χρήματα, Μάριε, δεν θα τα πάρουμε να τα βάλουμε στην τσέπη μας, μη γελάς καθόλου, θα τα δώσουμε, γιατί είναι συλλεκτικό αυτό το χημικό που πέταξαν. Γελάς, του 1964, ψάξε να μου βρεις. Σε ποια χώρα? Εγώ σου λέω ότι θα πιάσουμε και καλή τιμή αν το βγάλουμε στο Sotheby's. Χημικό του 1964. Είναι απίστευτο. Πού το βρήκανε? Ας μας το πουλάγανε, θα το βγάζαμε στον πληστηριασμό. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Συνεχίζω. Αυτά και λέω, κάνουμε καλή συντήρηση. Αυτά κάνουμε καλή συντήρηση. Ναι. Και πας και πας, βρε άκαρδε, και πας και ρίχνεις χημικά σε πλημμυριοπαθείς. Δηλαδή, εδώ πλέον χάνει το παιδί, τη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με αυτά που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, φυσάει και εγώμαστε. Δεν φυσάει, πάλι και εγώμαστε. Χιονίζει, αποκλειόμεθα και στην Αττική Οδό που τα σκάμε χοντρά εκατομμύρια, έτσι, και εκεί. Τώρα, αν αποζημιώσαμε, δεν αποζημιώσαμε, αυτό θα το δείξει ο λογαριασμός και η ιστορία, αλλά το θέμα είναι ότι δείχνεις ότι είσαι ανοργάνωτος. Μετά, βρέχει, πλημμυρίζεις. Εδώ έχουν γίνει πράγματα απίστευτα. Επί 17 ημέρες, Μάριε, είναι δυνατόν να καίγεται ο ευρώς? Πού είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού είναι η συνδρομή, η βοήθεια, η αλληλεγγύη? Ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Κατά τα άλλα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα τρέξαμε να στείλουμε στην Τουρκία και καλά κάναμε στο σεισμό. Οι Τούρκοι όμως αδιαφόρησαν, μας γύρισαν την πλάτη και στις δύο περιπτώσεις. Για να μην πούμε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, και λέω, είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός είναι ο ρόλος σου δηλαδή? Είσαι μόνος σου, σε κάνω αποθήκη ψυχών για να μπαίνουν όλοι αυτοί οι εισβολείς? Αυτή τη λέξη χρησιμοποιώ, αρέσει δεν αρέσει, πρόκειται περί εισβολής. Δεν είναι εισβολείς αυτοί που έχουν έρθει από τη Συρία από πόλεμο, με τα παιδιά τους, με τις οικογένειές τους, εκεί θα βοηθήσω κι εγώ. Και το εννοώ αυτό που λέω. Αλλά όχι να μου μπαίνει ο άλλος μέσα στα σύνορα και να μου κάνει αυτά συνέχεια. Και το κράτος να δείχνει αλληλεγγύη. Ποια αλληλεγγύη, ρε? Ποια hot spot? Τι κάνετε? Πώς τα μασάει αυτά ο νέος Έλληνας όλα? Δεν καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για αντικατάσταση, σταδιακή αντικατάσταση πληθυσμού? Πώς αλλιώς θα τους ονομάσω αυτούς? Εισβολείς. Πώς γίνεται και μπαίνουν μέσα και όλοι τους χάνουν τα διαβατήριά τους μόλις μπαίνουν στην Ελλάδα και παίρνουν και 3 και 4 επιδόματα? Και βλέπεις ότι στο μεταναστευτικό δεν αλλάζει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και από αυτή την κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση ακολουθεί με τις ΜΚΟ τα ίδια πράγματα. ΜΚΟ, παρεμπιπτόντως. Ποιες ΜΚΟ, μωρέ? Πού είναι η ΜΚΟ να δείξουν στον συμπολίτη τους, στον συνέλληνα, όχι ποια βοήθεια, έστω ότι δεν αδιαφορούν? Δηλαδή η ΜΚΟ είναι μόνο για την κονόμα και για ύποπτες συναλλαγές? Μετά με τους αγνοούμενους, Μαρία, ένα-ένα να τα λέμε. Ήταν πολλοί οι αγνοούμενοι από ό,τι άκουγα τις πρώτες μέρες. Βλέπω στο διαδίκτυο κάποιοι δικηγόροι καλούν τον κόσμο, που οι οικογένειες από τη Θεσσαλία που έχουν αγνοούμενους, να έρθουν και να του δηλώσουν τα στοιχεία των αγνοούμενων. Πρέπει να μάθουμε πώς είναι οι αγνοούμενοι. Άσχετο πότε θα βρεθούν νεκροί. Γιατί μπορεί να αργήσουμε να τους δούμε. Βλέπεις ότι αγελάδες επιπλέον και φτάνουν στη Χαλκιδική, έτσι. Δεν ήταν αυτό που έγινε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ ακραίο, αλλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από κάποιους από τη Θεσσαλία που από την πρώτη μέρα μου είπαν ότι ακούστηκαν και εκρήξεις σε φράγματα, και βεβαίως υπήρξε και η μαρτυρία του ανθρώπου ο οποίος χρησιμοποίησε την μπουλντόζα και είπε ότι τελικά εγώ, ναι, δεν κατηγόρησα, λέει, τον περιφερειακό, κατηγόρησα από τον αντιπεριφερειάρχη, λέει, πήρα την εντολή. Έβγαιναν όμως και μιλούσαν για συνωμοσιολογίες. Έχουμε βρει μια λέξη, καραμέλα, μια φράση που απευθύνεται πραγματικά σε πανηλήθιους ανθρώπους, η λέξη συνωμοσιολογία. Ποια συνωμοσιολογία? Εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, και μια που φτάσαμε εδώ, Μάριε, συγχώρεσέ με για το μονόλογο, αλλά πρέπει να το διαβάσω αυτό, να τα ακούσουμε. Πάμε, Μάριε, να σου διαβάσω από το διαδίκτυο, χωρίς όμως να πω και να διαφημίσω φυσικά την εταιρεία, για να δεις με πόσο ηλίθιο τρόπο επηρεάζουν τους συμπολίτες μας, βαθίζοντας τα πάντα συνωμοσιολογία. Λοιπόν, και μπαίνω λοιπόν στο εταιρικό προφίλ ελληνικής εταιρείας
Και εδώ πρέπει να πω, αφού διαβάσω όλα αυτά, θα σου πω ποιος είναι ο κίνδυνος. Εγώ δεν έρχομαι να ισχυριστώ ότι αυτή η καταστροφή έγινε από μια εταιρεία ελληνική ή ξένη. Έχω αποδείξεις όχι, άρα αν μιλήσω θα είμαι ηλίθιος και πω κάτι τέτοιο αφού δεν μπορώ να το τεκμηριώσω. Δεν λέω αυτό. Λέω κάτι άλλο. Λέω ούτε είμαι επιστήμονας πάνω σε αυτά. Θα διαβάσω όμως τι είπαν ξένοι Αμερικανοί επιστήμονες και Βρετανοί και Νεοζηλανδοί για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Αυτό δικαιούμαι να το διαβάσω. Και στα οικονομικά θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν. Η τάδε εταιρεία είναι μια ελληνική ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1900 τάδε στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη που καλύπτουν όλες τις σημαντικές σύγχρονες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και από το 1981 συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού. Η τάδε εταιρεία προσφέρει μια ξεχωριστή γκάμα υπηρεσιών που δικαιολογημένα την καθεστά μοναδική στην Ευρώπη και μία από τις 4 πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως που ειδικεύονται στις εφαρμογές τροποποίησης καιρού. Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την καινοτομία, να προωθήσουμε την τεχνολογική εξέλιξη και την επιχειρηματικότητα προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η φιλοσοφία μας είναι εξέλιξη πάντα σε σύμφωνα με τον κλάδο της αεροπορίας, χωρίς να χάνεται η εστίαση στους στόχους μας. Συμμεριζόμαστε πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της βιωσιμότητας ως μέρος όσων κάνουμε από τη βελτίωση της δικής μας απόδοσης, ώστε να επηρεάσουμε τη θετική αλλαγή για το ευρύτερο κοινό. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό και διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες και επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθοδολογίες στις λειτουργίες μας και διατηρούμε μία ανεκτίμητη ομάδα πιστοποιημένου και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού. Λοιπόν, αυτά λέει η εταιρεία. Τα λέει ο Χρυσοστομίδης. Τα λέει ωραία, η εταιρεία. Εδώ υπάρχουν δύο τεινά τώρα, να σου πω στείλω. Ναι. Το ένα, είτε αυτά που λένε ισχύουν και όντως μπορούν να τροποποιήσουν εδώ και δεκαετίες, όπως μας λένε, τον καιρό. Ισχύουν είτε και είναι απαταιώνες και δεν συμβαίνει. Αν είναι απαταιώνες και δεν συμβαίνει, γιατί δεν τους έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι απαταιώνες. Όχι. Δεν είναι απαταιώνες και δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, μόνο για κακό. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι χρησιμοποιείται και μόνο για καλό. Εντάξει, Μάρια. Και πρόσεξε τώρα τι θέλω να σου πω. Εγώ ούτε φακτότουμ πολυπράγμανας δηλαδή είμαι ούτε τίποτα. Αν θέλεις για θέματα οικονομίας, ρώταμε ό,τι θέλεις να στα πω, πώς ξεκινήσανε και πώς φτάσαμε σε αυτό το βούρκο, αυτή τη φούσκα την παγκόσμια. Ό,τι θέλεις είμαι εδώ και όποτε θέλεις. Και σου έχω πει ότι θα τα εξηγήσουμε όλα αναλυτικά σε μια εκπομπή που θα είναι μόνο για την οικονομία την παγκόσμια και το ελληνικό χάλι. Λέγοντας όμως αυτά που σου διάβασα πριν από εδώ, από το διαδίκτυο, θέλω να σου πω το εξής. Υπάρχουν Αμερικανοί, Βρετανοί και Νεοζηλανδοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι αυτές οι δραστηριότητες, ποιες δραστηριότητες, όταν εισέβαλαν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν, εκεί ο καιρός πράγματι είχε τροποποιηθεί. Δεν είχε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες με τα μείον 20 κτλ. Κτλ. Που ισχύουν εκεί. Και όσοι ξέρουν, εδώ εγώ και στη Μόσχα που έχω ζήτηση, το μείον 22 δεν αντέχεται, αδελφέ, παγώνουν τα πνευμόνια σου. Λοιπόν, το ίδιο όταν εισέβαλαν στο Ιράκ δεν είχε τις ακραίες θερμοκρασίες προς τους 45-50 βαθμούς. Το ίδιο όταν έκαναν τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Κινέζοι που το είπαν επίσημα ότι ναι, επηρεάσαμε τον καιρό για να γίνουν σωστά οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και μια ελληνική εταιρεία η οποία ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται. Λένε λοιπόν οι επιστήμονες από το εξωτερικό ότι αυτές οι δραστηριότητες ενδεχομένως, και κάποιοι έχουν περάσει και το ενδεχομένως και λένε σίγουρα, επηρεάζουν αρνητικά μακροπρόθεσμα τον καιρό, το κλίμα, το κάνουν ακραίο. Δηλαδή φέρνουν ξηρασίες παρατεταμένες και φέρνουν και απότομους τυφώνες και νεροποντές σαν αυτοί που είδαμε. Ένα είναι αυτό το σενάριο σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί. Τώρα το δεύτερο είναι κάποια εχθρική χώρα, το λέω αόριστα, να κάνει κάτι τέτοιο για να μπορέσει επιχειρησιακά να είναι πιο επιτυχημένη μεθαύριο όταν κάνει μια επιθετική ενέργεια. Να σου πω τώρα και για τις φωτιές στον Εύρο, το έχεις πει και εσύ και εγώ το έχουμε πει, ότι δεν γίνεται ρε παιδιά 17 ημέρες να καίγεται όλος ο Εύρος. Επίσης, συνεχίζω για να σου πω αυτό που ξεκίνησα, ότι η επαναλαμβανόμενη ανικανότητα
για μένα σημαίνει κάτι πιο ακραίο και πιο επικίνδυνο. Είναι δυνατόν, Μαρία, μέσα στο στρατόπεδο να μην τηρούνται το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ? Έχω υπηρετήσει σε νατοϊκή μονάδα και ήμουν υπεύθυνος για ανταλλακτικά σε πυραυλικά συστήματα, στα ΧΟΚ, σε ραντάρς, και σου λέω, είναι δυνατόν να μην είναι χαμένα βόμβες διασποράς μέσα σε ισχυρό σχηρόδεμα? Είναι δυνατόν? Σε μπετό δηλαδή, που ό,τι και να γίνει από πάνω στην επιφάνεια, ό,τι πυρκαγιά και ό,τι φωτιά να περάσει, να μην είναι προστατευμένα? Ή αν δεχτείς μια βόμβα να γίνεις, δηλαδή να γίνει πυροτέχνημα όλη η βάση? Σου μιλάω για αυτά που έγιναν πάνω στο Βόλο. Μετά, είναι δυνατόν τα ελικόπτερα που τα πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός να είναι βουρκωμένα μέσα σε βουρκό και να λέει ότι είναι παροπλισμένα ο ΑΓΕΘΑ, ο οποίος έκανε δηλώσεις εκ του ασφαλούς και έλεγε όποιος πατήσει στην Ελλάδα θα τον κάψω, και τώρα έχουμε τσουρουφλιστεί εμείς. 17 μέρες να σβήνει η φωτιά στην Βουλγαρία. Εκεί δεν έχει κλιματική αλλαγή. Το Κόσοβο δεν έχει κλιματική αλλαγή. Το Μαυροβούνιο δεν έχει. Η Αλβανία δεν έχει. Η Σερβία δεν έχει. Δεν μας τα λένε καλά, Μάριε. Δεν μας τα λένε καθόλου καλά. Και δεν μπορώ εγώ να παίζω το ρόλο του ηλίθιου και να τα μασάω έτσι. Είδες πόσο προσεκτικός ήμουνα όταν σου είπα για αυτές τις εταιρείες τροποποίησης καιρού, ότι δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο εναντίον από ελληνική εταιρεία, εννοώ, για να γίνει μια τέτοια καταστροφή. Όχι. Σου είπα τι λένε οι ξένοι επιστήμονες. Και σου είπα και το σενάριο κάποιος κακόβουλος που κατέχει την τεχνολογία να θέλει να το κάνει εναντίον μιας άλλης χώρας. Αυτά λέω. Συγγνώμη, Στέλιο, συγγνώμη, εδώ θα σε διακόψω λίγο για να σου πω το εξής. Εάν είναι να περιμένουμε χειροπιαστές, γραπτές, αποδείξεις, μαρτυρίες και οτιδήποτε άλλο για να καταλάβουμε ότι θα γενοκτονούν. Πρώτα. Εννοείται. Θα έχουμε τελειώσει. Εννοείται ότι θα έχουμε τελειώσει. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως είδες κάποιες γέφυρες που έπεσαν πάνω στη Θεσσαλία πόσο σίδερο είχαν μέσα? Έβλεπες μπετό και ένα κομματάκι σίδερο εδώ και μετά από 2 μέτρα ένα άλλο. Άρα λοιπόν, Μαρία, αν δεν κάψουν στο σκαμνί κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αν ήταν από τη Γεκτέρνα, μπορεί να ήταν από κάποια άλλη εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι παίρνουν αυτά τα έργα. Κάποιοι κατηγορήθηκαν, όχι από μένα και από σένα, ότι πού βάλατε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού πήγαν αυτά τα αντιπλημμυρικά? Και λέω, όλη η ιστορία θα πρέπει, Μάριε, δηλαδή πραγματικά, αν η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, πλέον είμαστε έρμεο. Αυτό έχω να σου πω. Έρμεο. Όλοι μας. Και η επιβίωσή μας είναι αμφίβολη, Μάρια. Γιατί εντάξει, για να αντιδράσεις σε αυτό που σου έρχεται πρέπει να επιβιώσεις, όπως λέγαμε και τις προάλλες οι δυο μας. Εντάξει. Εάν σε πνίγουν το βράδυ στον ύπνο σου χωρίς να την προειδοποιήσουν, ενώ ξέρανε ακριβώς ότι αυτό που πάνε να κάνουν θα σε πνίξει, είσαι έρμεο και είμαστε έρμεο. Και είναι και κλιματική ενέργεια. Δεν μπορεί να έρχεται 3 ώρες μετά το 112 να χτυπάει. Αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά θυσιάστηκαν, αδελφέ μου. Θυσιάστηκαν. Και θα δούμε τι, πώς, ποιος και γιατί. Θα τα δούμε αυτά. Ρώτησες όλα καταγράφονται. Κάτι. Όλα καταγράφονται. Ρώτησες για τους αγνοούμενους, σου ρώτησες. Έχουμε νεότερα. Εγώ ξέρω ότι πραγματικά πρέπει, οφείλουν οι οικογένειες από τη Θεσσαλία να δηλώσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και τους συγγενείς τους, αλλά και αν γνωρίζουν κάποιους ηλικιωμένους που μπορεί να μην έχουν, δεν ξέρω, κάποιους να τους φροντίσουν ή να μην βρίσκουν συγγενείς τους, πρέπει να δηλωθούν. Πρέπει να καταλάβουμε πόσοι έχουν φύγει. Και όταν θα πέσει η στάθμη των νερών, θεωρώ και ελπίζω ότι θα καταλάβουμε πόσοι είναι οι νέκροι. Γιατί όπως σου είπα, έχουν βρεθεί και κάποια πτώματα σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις από τη Θεσσαλία. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Τόσες μέρες χωρίς νερό στο Βόλο να μην μπορούν να πληθούν οι άνθρωποι, να πιούν λίγο νερό. Δεν ξέρω. Και αυτή η εσχροχέρια. Σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στο Βόλο, και σε άλλες περιοχές. Βεβαίως και σε άλλες περιοχές. Και αυτή η εσχροκέρδεια. Δεν ξέρω, Μάρια, πραγματικά είναι να απογοητεύεται κανείς με την αδιαφορία που δείχνουν κάποιοι συμπολίτες μας. Δεν μιλάω τώρα για εκλογές μόνο, μιλάω εδώ έχει γίνει, πρέπει να δείξεις, να αποδείξεις τον άλλον την αλληλεγγύη σου. Στο γείτονά σου, στον συνάνθρωπό σου, τι να πω, έχουμε γίνει πια τόσο μαυρόψυχοι? Δεν ξέρω, Μαρία. Ναι, έχουμε γίνει, Στέλιο, έχουμε γίνει. Απλά δεν μπορούμε να το χωνέψουμε κάποιοι αυτό.
Ακριβώς όπως το λες. Και γι' αυτό παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Ακριβώς. Και τώρα, με αυτό που έγινε στη Θεσσαλία, Μαρία, μην νομίζεις ότι τα πράγματα θα είναι τόσο εύκολα. Το χειμώνα θα δεις τιμές, καλά για το λάδι δεν το συζητώ, αλλά θα δεις και από άλλα προϊόντα, από όσπρια, από κυπευτικά, θα τρίβεις τα μάτια σου. Και θα τα τρίβουν τα μάτια μας και οι αδύναμες ομάδες των συμπολιτών μας. Αλλά εδώ, όταν αδιαφορείς και πραγματικά δεν κάνεις κάτι να αλλάξει η κατάσταση. Μάρια, να σου πω το πιο τραγικό απ' όλα, πριν περάσουμε στην οικονομία και στο θέμα της άμυνας της χώρας. Λοιπόν, άκου το πιο τραγικό. Βγήκε ένας παγκοσμίου φήμης επικοινωνιολόγος και είπε: δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που έγινε με την Ελλάδα. Είναι πρωτόγνωρο και είναι κάτι το οποίο θα καταγραφεί ως ιστορικό ρεκόρ. Ποιο? Ότι μία κυβέρνηση επανεξελέγει, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, έχοντας εν καιρό ειρήνης τις μεγαλύτερες απώλειες παγκοσμίως στον πληθυσμό της. Δηλαδή, μειώθηκε ο πληθυσμός στη χώρα μας σαν πρωτιά παγκοσμίως, έτσι, τόσο μεγάλη ήταν η μείωση σε ποσοστό του πληθυσμού, σε ποσοστό ξαναλέω, έτσι, σε ποσοστό. Άλλο είναι να μετράς τους νεκρούς εδώ και άλλο στην Κίνα ή στη Ρωσία ή σε κάποια άλλη χώρα. Λοιπόν, το ποσοστό λοιπόν των απολειών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό απολειών ανθρώπων, θανάτων δηλαδή, εν καιρό ειρήνης. Και κατάφερε, λέει, αυτή η κυβέρνηση και επανεξελέγει. Και σε ξαναρωτάω, δεν είναι τραγική η αδιαφορία και αυτό το 50%? Δηλαδή, έχει λειτουργήσει τόσο έξυπνα το σύστημα. Αποκοιμίζει τον κόσμο με αυτές τις χαζοεκπομπές. Μου έλεγε ο γιος μου από τη Μόσχα, όταν ήταν εδώ, κάθισε ένα μήνα, μου λέει: μα είναι δυνατόν να ακούνε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια? Λα, δεν λένε, μου λέει, τίποτα άλλο στην ελληνική τηλεόραση. Αχ, τι ωραία παρέα που είμαστε, τι ωραία περνάμε. Χαρές, κουνήματα, περνάμε καλά, είμαστε μια καλή παρέα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στις εκπομπές, μεσημεριανές και πρωινές. Δηλαδή είναι για γέλια. Και κάτι άλλο θα σου πω. Και εδώ δηλώνω εγώ ανεπαρκής, γιατί εξομολογούμε, Μάρια, ότι η εξειδίκευσή μου ήταν στα οικονομικά. Δεν έχω ιστορικές γνώσεις όπως έχουν κάποιοι άλλοι συμπολίτες μου. Δεν ντρέπομαι να το πω για κάποια ζητήματα, έτσι. Λοιπόν, και λέω, έμαθα για τον Αντέο, ο οποίος Αντέος ήταν ο γιος του Ποσειδώνα και της Γαίας. Τα διάβασα μετά εγώ, πριν από μερικές μέρες. Και έμενε στη Λιβύη και όποιος πήγαινε εκεί και πάταγε στα εδάφη του, τον ανάγκαζε να παλέψει και ήταν ο πιο δυνατός, διότι η μητέρα του ήταν η γη, τα πόδια του πατούσαν στη γη και τους έλειωνε όλους και μετά τους σκότωνε. Αυτός ήταν ο Αντέος. Εγώ δεν το ήξερα. Ήξερα το όνομα Αντέος, αλλά δεν θυμόμουν από το σχολείο να μας έχουν διδάξει από τη μυθολογία αυτή την ιστορία. Ο Ηρακλής, βέβαια, όπως ξέρεις, κατάφερε, πήγε, τον έπιασε από τη μέση όταν πάλεψαν, τον σήκωσε πάνω από τη γη και έτσι έχασε τη δύναμή του και τον έλειωσε μετά ο Ηρακλής. Αυτό πώς το έμαθα? Συνομιλούσα με τον γιο μου στη Μόσχα και σε ρωσικό φυσικά σχολείο ο γιος μου, βέβαια μιλάει ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά άπτεστα. Και μου λέει, διαβάζω τώρα, μπαμπά, μου λέει για τον Ανθέη. 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 Σκέφτομαι, λέω, Ανθέη. Έλληνας, μου λέει, ημίθεος. Και λέω, ποιον εννοεί Ανθέη? Και μετά λέω, επειδή ξέρω το πώς προφέρουν, λέω, μήπως εννοείς τον Αντέο? Ναι, μου λέει αυτό. Μου λέει αυτός με τον Ηρακλή που πάλι. Και μπαίνω μετά στο διαδίκτυο και μαθαίνω αυτό από ένα ρωσικό σχολείο, αδελφέ. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Άρα μαθαίνονται οι ξένοι. Περισσότερο... Και δεν είναι μόνο οι Ρώσοι. Είναι και άλλα και βρετανικά σχολεία και σε κολέγια που διδάσκουν και αρχαία ελληνικά και τη μυθολογία. Όχι, όχι, αν κάνω λάθος. Έχουν ως δεύτερη επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία τους την ελληνική, έτσι δεν είναι? Την αρχαία, ναι, ναι, την αρχαία ελληνική, ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ το μόνο που κάνουμε είναι να ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να βοηθήσουμε, λέει, το παιδί στο σεξουαλικό προσανατολισμό, να καταλάβει το αγόρι αν πρέπει να είναι αγόρι στα 8 και στα 9. Δηλαδή μιλάμε για. Τώρα δεν θέλω να κάνω κάτι κακό στο κανάλι, να συγκρατηθώ, να μην βρίσω. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις, για ανομαλίες και για πράγματα τα οποία... Δηλαδή ανομαλία, τι εννοώ ανομαλία? Δεν εννοώ κάποιος ενήλικος, ένας ενήλικος να πάρει μια απόφαση. Είναι ενήλικος. Ένα παιδί όμως γιατί το βομβαρδίζεις ένα μικρό παιδάκι από τα 5, από τα 6, από τα 7? Δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, μιλάω και για την υπόλοιπη
για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τις σκανδιναβικές, Μάρια, που και εκεί τα κάνουν. Ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία δεν είναι σε θέση. Εσύ το βομβαρδίζεις και το επηρεάζεις. Εσύ του δίνεις εικόνες από την τηλεόραση. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περάσουμε σε δύο άλλα ζητήματα που θέλω να σου πω. Το ένα είναι το οικονομικό κρούο, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι το κράχ είναι πρώτον πυλών. Το crash, όπως πόσο το λέμε. Χρόνο δίνεις? Νομίζω μέχρι Μάρτιο πλέον τα πράγματα, γιατί βλέπω και τις ενέργειες από τους BRICS, τις χώρες των BRICS, βλέπω και το πώς πάει η δουλειά οικονομικά και οι δείκτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιαπωνία. Πλέον αυτή η φούσκα, η τεράστια που έχει δημιουργηθεί, θα σου το πω για άλλη μια φορά, δεν έχει δημιουργηθεί, ζητώ συγγνώμη, αυτά κομμένα και από μένα κομμένα. Τι θα πει έχει δημιουργηθεί, δηλαδή από τον αέρα δημιουργεί? Όχι. Τι δημιούργησαν, Μάρια, αυτή την κρίση στα παράγωγα? Δεν μπορεί να έχεις τέτοιο δυσθεώρητο χρέος που ποτέ των ποτών δεν θα αποπληρωθεί. Δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, μιλάω για όλο τον πλανήτη. Εντάξει, αυτό το χρέος δεν αποπληρώνεται. Άρα το έχεις κάνει επίτηδες, το έχουν κάνει κάποιοι επίτηδες, το debtocracy, δηλαδή τη χρεοκρατία αυτή και όλη αυτή την φούσκα, την παγκόσμια, για να φέρουν αυτό το reset. Τέλειο, θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ. Ό,τι θες, ό,τι θες, γιατί μετά πρέπει να σου πω και για τον κίνδυνο, το ότι προς τη χώρα μας είναι στραμμένη ρωσική πύραυλη. Και θα σου πω και σε ποιες περιοχές, το έχουν πει οι ίδιοι. Έτσι, αναγκαστικά, γιατί θεωρούν μάλλον ότι αυτές και οι βάσεις στη Σούδα και από την Αλεξανδρούπολη και ενδεχομένως και από κάπου αλλού που έχει ακουστεί, ότι είναι ενδυνάμια. Να κάνω την ερώτηση. Ένα-ένα. Ναι, πάνω σε αυτό που έλεγες για το οικονομικό. Επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το τι σημαίνει ένα οικονομικό κράχ, θα ήθελες να μας το κάνεις λίγο πιο πρακτικό? Τι συνεπάγεται ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μια οικογένεια και προσπαθεί να θρέψει τα παιδάκια του? Συνεπάγεται αυτό που έχει γίνει και πριν το κράχ, το πρώτο, το παγκόσμιο κράχ που έγινε, έτσι, με το χρηματιστήριο να καταραίει, με τον κόσμο να έχει τις οικονομίες του και να διαπιστώνει. Αυτό έγινε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όχι πριν τον πρώτο. Θυμάσαι τα χαρτονομίσματα, πόσα εκατομμύρια δραχμές γινόντουσαν και έπαιρνες δύο φέτες ψωμί, έτσι. Λοιπόν, κράχ σημαίνει να έχεις τις αποταμιεύσεις σου να τις χάνεις, και βέβαια υπάρχει κι άλλος τρόπος να τις χάσεις από αποταμιεύσεις σου, με το CBDC, το Central Bank Digital Currency, το ψηφιακό νόμισμα. Αν δηλαδή προχωρήσουν στο μοντέλο της Κίνας, θα σου λένε, Μάρια, γιατί είπες αυτό, μπλοκάρουμε το λογαριασμό σου. Και εκεί πλέον τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Εντάξει. Και θα το συνδέσουν και με την ψηφιακή ταυτότητα. Λοιπόν, την αναγνώριση της σύριδας και άλλες μεθόδους, τις οποίες ήδη τις χρησιμοποιούν στην Κίνα. Στην ερώτησή σου όμως πίσω, για να μην μπερδευόμαστε, αυτό σημαίνει κράχ. Γενικότερα στην υπακοή. Ακριβώς. Κράχ λοιπόν σημαίνει ότι το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του, καταραίει, καταραίουν οι τράπεζες, καταραίουν κολοσσοί, καταραίουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτοί, δεν έχει έρθει μόνη της η κατάσταση, αυτοί επέλεξαν να φτιάξουν τη φούσκα των παραγωγών. Δηλαδή ο Μάριος δεν μπορεί με 10.000 ευρώ να μου κλείνει 10 εκατομμύρια βαμβάκι και να παίζει σε μια πλατφόρμα, γιατί παίζει. Ο Μάριος δεν έχει 5 εκατομμύρια να υποστηρίξει μια εξαγωγή του και επομένως να αντισταθμίσει και να χρησιμοποιήσει το παράγωγο ως εργαλείο για την οικονομία. Αυτοί το χρησιμοποίησαν όχι ως εργαλείο για την οικονομία, ως εργαλείο για να ανατινάξουν την παγκόσμια οικονομία. Αυτό λέω και να σου πω κάτι. Όποιος θέλει, εδώ είμαι, ας έρθει, ας τολμήσει οποιοδήποτε, όχι μόνο από την κυβέρνηση και από οπουδήποτε αλλού, και ξένος οικονομολόγος, να μου πει ότι κάνω λάθος. Δεν κάνω λάθος. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Υπήρχε τρόπος να πορευτεί η οικονομία όπως πορευόταν μέχρι το 1970. Δηλαδή, τυπώνουμε τόσο χαρτί, διότι έχουμε τόσο χρυσό, τόσα αποθέματα σε φυσικό αέριο, και άρα η οικονομία μου αντέχει να τυπώσει, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο το χρήμα, το fiat currency το λεγόμενο. Εντάξει, αυτό σημαίνει κάτι. Μήπως είναι μια καλή δικαιολογία αυτό που θα φέρουνε, που φέραν βασικά, όχι θα φέρουνε, ναι, ώστε να εξαναγκάσουν τον κόσμο να κατευθυνθεί προς τα ψηφιακά νομίσματα?
Κοίταξε να δεις, εκεί που θα γίνει η σφαγή είναι με τα λεγόμενα κρυπτονομίσματα, όπου αυτά θα τα έχουν για κολατσιό οι κεντρικές τράπεζες. Ο άλλος νομίζει ότι έχει μια περιουσία, ας πούμε, στο τάδε κρυπτονόμισμα, για να μην πω κάτι και κατηγορηθώ, ότι κατηγορώ ένα κρυπτονόμισμα ή ότι ενισχύω κάποιο άλλο. Και αυτό, ναι μεν, επειδή έχει περιορισμένη κυκλοφορία, ναι μεν θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε μια αξία, έτσι, υπ' αυτή την έννοια και μόνο, αλλά απ' την άλλη μεριά μπορεί μια κεντρική τράπεζα να τραβήξει το χαλί και να το αφριστεύσει. Δηλαδή να νομίζεις εσύ ότι έχεις 5 εκατομμύρια ευρώ στο χ κρυπτονόμισμα, να το πω έτσι γιατί είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, και να ξυπνήσεις αύριο το πρωί και να έχεις 5 ευρώ αντί για 5 εκατομμύρια. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Λοιπόν, γι' αυτό και έβλεπες όλες αυτές τις μεγάλες κινήσεις στα κρυπτονομίσματα. Αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος, γιατί η κορόιδα είναι η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, η Federal Reserve Bank, ή εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, να μην βγάλει δικό της ψηφιακό νόμισμα και να ελέγξει και τον πληθυσμό όπως θέλει και να βάζει τα πρόσθετα και να μην στέλνει πλέον όπως ο Καναδός πρωθυπουργός, ο Τριντό, την αστυνομία να παίρνει τα νούμερα από τις Νταλίκες για να ελευθερώσει την πρωτεύουσα του Καναδά και μετά να τους μπλοκάρει το λογαριασμό, επιτόπου με ένα πάτημα κουμπιού να κάνει τη δουλειά του όπως την κάνουν αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Σου λέει δεν μπορείς να ταξιδέψεις σε άλλη περιοχή της Κίνας. Δεν μπορείς να πάρεις φαγητό αν δεν κάνεις εκείνο και εκείνο. Αυτό θα φέρει το ψηφιακό νόμισμα, το έχω πει εδώ και 2 χρόνια. Μακάρι να κάνω λάθος και θα χαρώ πάρα πολύ. Φοβάμαι όμως ότι δεν κάνω λάθος. Αυτό φοβάμαι. Και αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημά σου. Και βεβαίως μπορείς να με ρωτήσεις οτιδήποτε άλλο θες. Όχι, για να συνοψίσουμε, παγκόσμιο οικονομικό κράχ σημαίνει το λιγότερο πείνα. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Αυτό. Πείνα, απώλεια των αποθεμάτων, των οικονομιών και βεβαίως είναι κάτι το τραγικό, έτσι. Δηλαδή και ουέ και αλίμονο από τις χώρες οι οποίες, φαντάζεσαι τώρα, πείνα και να έχουμε μέσα στη χώρα για παράδειγμα 4 εκατομμύρια παραβατικούς μετανάστες ή εισβολείς, τους είπα πριν κάποιους, όχι όσοι. Σου λέω 4 εκατομμύρια επιπλέον πεινασμένους. Δεν φαντάσου, αυτός τι θα κάνει, θα έρθει να σου μιλήσει ευγενικά. Αυτά θα σκεφτούν αυτοί οι οποίοι αδιαφορούν και αυτοί που νομοθετούν και αυτοί που νομίζουν ότι με τη στάση τους θα είναι πάντα ευνοημένοι. Δεν θα είναι πάντα ευνοημένοι. Θα έρθει η ώρα που θα τα πληρώσουν και αυτοί αυτά που έχουν κάνει. Αλλά θα είναι πολύ αργά, Μάρια. Όσον αφορά το άλλο το θέμα το οποίο πήγα να σου πω πριν, επειδή γίνονται διάφορες συζητήσεις στο εξωτερικό, κυρίως από στρατηγικούς αναλυτές, και ξαναφέρνουν πάλι αυτό που πρωτοείχα πει πριν 2 χρόνια, το σενάριο δηλαδή ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου, όπου δηλαδή τι εννοούν περιορισμένο, εννοούν ότι θα υπάρξει μια προσυνεννόηση για το πεδίο, δηλαδή το πεδίο που θα λάβουν, το γεωγραφικό πεδίο που θα λάβουν οι επιχειρήσεις Σάρκα και Οστά, και βεβαίως το πόσο βαρύ θα είναι το πλήγμα εκατέρωθεν. Αυτά είναι τρομακτικά σενάρια. Εμείς είμαστε μια χώρα που δεν τηρήσαμε ουδέτερη στάση. Εγώ το έχω στυλιτεύσει, το έχω επικρίνει από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορείς εν καιρό πολέμου να πηγαίνεις να στέλνεις οπλισμό σε μια χώρα. Εγώ δεν θα πω αν είχαν δίκιο ή άδικο. Πρόσεξε και ποιος είχε δει. Γιατί ο λαός της Ουκρανίας καταρχήν δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά πώς θα το κάνουμε, βρε Μαρία. Είχαμε και 15.000. Εγώ στη Μόσχα, γιατί έλεγα ότι περιμένω πόλεμο από το 2015-16. Γιατί έβλεπα ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται τα θύματα. Και λέω, πας τώρα εσύ εν καιρό ως Ελλάδα και δίνεις οπλισμό και προκαλείς, ενώ ο άλλος ξέρει τι έχεις στη Σούδα ή ενδεχομένως στην Αλεξανδρούπολη που έχει γίνει διακίνηση, έτσι, πολεμικού υλικού. Είναι σόφρον αυτό να το κάνει μια κυβέρνηση. Δεν είναι πολύ καλύτερα να υπάρχει μια πιο ουδέτερη στάση και να μην προκαλούμε? Γιατί οι Ρώσοι είχαν πει, θυμάμαι, ότι δεν έχουμε τίποτα με τον ελληνικό λαό, ίσα ίσα, και το έχουν πει αρκετές φορές αυτό, ότι είναι φιλικά κείμενος προς τη Ρωσία λόγω ορθοδοξίας ο ελληνικός λαός, αλλά όμως εάν δεκτούμε πλήγμα στρατιωτικό, αποσυμβατικό είτε μη συμβατικό,
είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε, όχι μόνο να αναχαιτήσουμε, να απαντήσουμε. Και εσύ συλλογήσου καλά τι σημαίνει αυτό που σου λέω και αυτό που έχουν πει. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ ατυχείς οι επιλογές. Και αυτά τα είμαστε με την σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτά να τα δείξει νεκροψία, δυστυχώς. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι θέμα ατυχίας. Τότε θα υποστούμε όλοι τις συνέπειες. Εντάξει, θα υποστούμε όλοι τις συνέπειες των επιλογών μας. Τώρα, εσύ και σε ρωτάω κι εγώ σαν δημοσιογράφος, τι πιστεύεις. Μην απαντάω εγώ συνέχεια, να ρωτήσω κι εγώ εσένα κάτι. Παρακολουθώ τις εκπομπές σου, τις προτροπές σου, όσον αφορά το ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιβιώσουμε, να μετακινηθούμε, να σκληραγωγηθούμε. Εγώ λοιπόν σε ρωτάω, εσύ πώς ερμηνεύεις αυτό τον οχαδελφισμό του νέου Έλληνα να αποβλακώνεται και να αποχαυνώνεται από ηλίθιες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης που θα έπρεπε να ντρέπονται, ειδικά ρε εσύ Μάριε, και τώρα αυξάνω τον τόνο της φωνής μου. Τι να πω ρε παιδί μου, έρχεται να σπάσω το λάπτοπ. Είναι δυνατόν να υποφέρει ο άλλος να μην μπορεί να βγει να αναπνεύσει στην πόλη του, να μην έχει νερό να πιει και να μπαίνει ο κολομαυραγωρίτης και να του ζητάει 16 ευρώ την εξάδα και εσύ να βγαίνει σε μια εκπομπή ρε Μάριε με δύο κοριτσόπουλα και δύο άλλους χαχαχαχουχουχου, είμαστε μια ωραία παρέα. Δηλαδή μου έρχεται να βρίσω, ειλικρινά σου μιλάω, μου έρχεται να βρίσω. Και καλά αυτοί παίρνουν το μεροκάματό τους που το κάνουν. Πληρώνονται. Ο άλλος που πάει και τους βλέπει τι είναι. Απάντησέ μου εσύ. Τι είναι. Το σκυλί του συστήματος είναι. Εγώ θα έλεγα πετάνε ένα βοηθός, βοηθός μη αλφα λάμδα. Να μην συνεχίσω. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Το έχεις πει εκτός αέρα αυτό. Το ξέρω. Έχεις δίκιο. Δεν είπα τίποτα κακό. Είπα. Συγγνώμη τώρα. Εδώ λίγες ώρες μετά τον πνιγμό των ανθρώπων και τον χαμό τόσων αγνοουμένων στην Θεσσαλία, λίγες ώρες μετά έβλεπα, ανέβαζαν τα Instagram και σε αυτά εικόνες από συναυλίες, εικόνες από διάφορες φιέστες. Εδώ στη Ρόδο εντάξει, είχατε... από βλάκωση, από χάρνωση είναι. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, ως ένα σημείο όμως, έτσι. Αυτό σου λέω. Άντε ο άλλος, ο τραγουδιστής, το κάνει για τα φράγκα. Εσύ που πας εκεί, τι ακριβώς κάνεις. Θυμάσαι που είπε ο Ανδρέας σε μια εκπομπή σου ότι άκουσε δύο Αμερικανούς και πολύ σωστά είπαν να μιλάνε για καρτέλ στη βενζίνη. Πόσα χρόνια εσύ λέω από τις εκπομπές μου, τις οικονομικές εκπομπές, όχι πολιτικές. Λέω δεν έχει καμία σχέση η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου με, με τα χρηματιστήρια. Ούτε μία με τις χρηματαγορές. Θα έπρεπε να το πληρώνουμε ένα 20 τώρα. Και κάποια στιγμή και ένα ευρώ το λίτρο. Όταν έπεσε από 140 στα 64 δολάρια το βαρέλι και μάλιστα με πολύ ισχυρό το ευρωπαϊκό νόμισμα. Πώς άλλος θα γίνει ο κόσμος κακομοίρης. Να μην μπορεί να πάει στο χωριό του, να μην μπορεί να πάει μια πόρτα, να μην μπορεί Άρα βλέπουμε την ατζέντα που λέει και την έχουμε διαβάσει σε διάφορα πρωτόκολλα. Μιλάει για κατάργηση μετακινήσεων, μιλάει για κακουχίες, μιλάει για έλλειψη. Καλά, μας είχαν ζαλίσει από τον κόσμο για το ότι έρχεται επισητιστική κρίση. Και είδες, δεν ήρθε η επισητιστική κρίση, αλλά γίνονται διάφορες ενέργειες. Και στα δάση και στις μέλισσες, όπου αυτές βοηθούν τα δέντρα και τους ανθούς να αναπαραχθούν, έτσι, και το ξέρεις πολύ καλά. Τα κες όλα, τα κάνεις μια κόλαση, μετά δεν θα έρθει η επισητιστική κρίση. Μας δουλεύουνε. Τι είναι, προφήτες ενός, δηλαδή ενός προδιαγραμμένου σεναρίου, αφού το έχουν πει ήδη. Εγώ θέλω να μου πει κάποιος, ρε παιδιά, τι από όλα αυτά που σου έχω πει δεν είναι αλήθεια. Και θα βγω, στο έχω ξαναπεί και θα ζητήσω συγγνώμη. Επειδή έχεις καλύτερη εικόνα από εμάς, σαφώς, για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, ακόμα και στην ίδια τη Ρωσία, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα, π.χ. όπως είχαμε εδώ και στην Ευρώπη γενικότερα, στον δυτικό πολιτισμό ή απολιτισμό, πες το όπως θες, είχαν τα ίδια θύματα μέσα στην πανδημία, έχουν τόσες πολλές πυρκαγιές οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες και καταστρέφουν τα πάντα, διαλύεται εκεί πέρα η κτηνοτροφία, η γεωργία. Όχι, αντίθετα. Και επίσης σου έφερα το παράδειγμα της γειτονιάς μας. Μην πάμε μακριά τώρα σε Ρωσίες, γιατί η Ρωσία πιάνει από,
από την Πολωνία, να πούμε, και την Ουκρανία και φτάνει μέχρι τη απέναντι από την Ιαπωνία, έτσι. Λοιπόν, στη γειτονιά μας, σου είπα. Σου είπα για τη γειτονιά μας. Βουλγαρία. Ποια πήγαινε, δες. Τίποτα δεν έχει καεί. Σερβία, Μαυροβούνιο. Εκεί δεν είναι. Δηλαδή, πλάκα μας κάνουν. Μόνο, δεν ξέρω πιλωτικά το κάνουν εδώ με την Ελλάδα. Μα καταλάβω τι γίνεται, εσύ, φίλε Μαρία. Απλά με ενοχλεί η αδιαφορία και ο χαδελφισμός και η ηλιθιότητα κάποιων συμπολιτών μας. Αυτό με ενοχλεί. Έτσι το αποκαλώ. Ποσός με ενδιαφέρει, θα με πούν ακραίο ή όχι. Εγώ λέω αυτά που, τις αλήθειες, αυτά που βλέπω, λέω. Αυτά που βλέπεις. Ναι. Για να επιβληθεί το σχέδιο αυτό της καταστροφής της οικονομίας κάθε τόπου, της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και πάει λέγοντας, για να φέρουν αυτά που θέλουν, θα πρέπει εκεί που προσπαθούν να το εφαρμόσουν να έχουν και συνεργάτες. Ίσως στις άλλες χώρες να μην βρίσκουν τόσο εύκολα συνεργάτες, δηλαδή, να τα κάνουν αυτά. Δεν είδες τις εικόνες, γι' αυτό λέω, ας το βουλώσουν κάποιοι, έτσι, συστημικοί, ας το βουλώσουν επιτέλους το στοματάκι τους. Αυτές οι φωτογραφίες, Μάριε, με τα λάστιχα στο δάσος της Δαδιάς και γενικότερα σε όλο τον Εύρο να έχουν μέσα υλικό έφλεκτο και γύρω-γύρω το λάστιχο, δηλαδή αυτά μόνα τους έγιναν. Πήγαν τα Δαδιά μέσα στο λάστιχο και περπάτησαν και μπήκαν. Δεν φαίνεται ότι είναι ανθρώπινο χέρι. Και πόσες τέτοιες φωτογραφίες. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς για μένα την κυρίως ευθύνη την έχουν οι συμπολίτες μας με την ανοχή, την απίστευτη ανοχή που έδειξα, διότι δεν έχουν καμία δικαιολογία. Συνήθως λέγανε, Μάριε, αυτά παρέλαβαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα, τι έχουν να πούν τώρα. Πες μου. Εν τω μεταξύ είναι τόσο αφελής και τόσο, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω να, ας μην πω, είναι αυτό που έλεγες εσύ πριν, το βοηθός Μιλάμδα Κάπα. Ναι. Λοιπόν, που βγήκε μία δημοσιογράφος να κράξει για τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλία. Και λοιπόν, μπράβο, μπράβο, άρχισαν να μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Ξέρω ποιο, πού αναφέρεσαι, ναι. Ναι, άρχισαν να μιλάνε για κάποιο λόγο. Μπορούν να καταλάβουν ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ξέρω τι εννοείς και πού θα το πας, λοιπόν. Καταλαβαίνω και συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση και με σένα και με άλλους. Έχει δοθεί εντολή να προωθηθεί συγκεκριμένος άνθρωπος. Για να συμβεί αυτό πρέπει να θάψουμε πρώτα τον προηγούμενο. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούν κάποια στιγμή να δουν λίγο μπροστά, ρε παιδί μου, το τι συμβαίνει. Κατευθείαν, μπράβο, συγχαρητήρια. Η καλύτερη, έτσι πρέπει να... Θα σας κόψει κάποια στιγμή ότι τα πάντα που βλέπετε στο κουτί αυτό το μαύρο είναι ελεγχόμενα και προγραμματισμένα. Θα την άφηναν αυτή να τα πει αυτά. Δεν τους κόφτει καθόλου. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι με ανησυχεί το γεγονός πως ακούγεται σοβαρά το σενάριο εκένωσης της περιοχής εκεί από πληθυσμό. Δηλαδή να μείνουν ακατοίκητα τα πάντα εκεί. Τι να μείνουν με φωτοβολταϊκά. Να μείνουν με φωτοβολταϊκά που διαβάζουν ότι θα δραστηριοποιηθούν κάποιες Ισραηλινές και δεν ξέρω κι εγώ από πού αλλού εταιρείες για να αγοράσουν πυρ παρά τη γη των Θεσσαλών. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό οι Θεσσαλοί. Ξέρω, εύκολο να μιλάω εγώ από εδώ, όμως η καρδιά μου είναι μαζί τους και το έχω αποδείξει. Έτσι. Και άλλοι, όχι μόνο εγώ, και άλλοι το έχουν αποδείξει. Αλλά πραγματικά πρέπει να δείξουν σθένος, να δείξουν υπομονή και να μην δώσουν την πατρική τους γη. Να μην γίνει μία έρημος φωτοβολταϊκών η Θεσσαλία. Να μην περάσει αυτό. Εκκιάται κανείς ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια, αφού βλέπεις τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες, μωρέ Μάριε, τώρα εντάξει. Και ξέρεις ότι όπου φυτρώνουν οι ανεμογεννήτριες δεν ξαναφυτρώνει ούτε πουρνάρι. Έτσι το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Και ξέρεις και τι λένε οι επιστήμονες για όλα αυτά τα μέταλλα, το πώς δηλαδή μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και τι άλλες συνέπειες έχουν στην περιοχή. Και ότι αλλάζει και το μικροκλίμα εκεί, διότι η κίνησή τους αυτή απαγορεύει τη φυσιολογική κίνηση των υδρατμών, από ό,τι λένε επιστήμονες. Ξαναλέω, δεν είναι το δικό μου πεδίο, αλλά τους διαβάζω. Να ξεστραβώνομαι όπου δεν γνωρίζω. Διαβάζω στα αλήθεια επιστήμονες. Όχι μαϊμού επιστήμονες. Μπορούμε... Έχεις κάτι ευχάριστο να πεις
Εάν βλέπεις αυτό, ακριβώς τώρα πήγα να σου πω, βλέπεις κάποιο φως στον ορίζοντα? Το μόνο ευχάριστο που βλέπω είναι ότι κάποιοι συμπολίτες μας πλέον για πολλά ζητήματα το τονίζω, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν πλέον τι παίζει. Δηλαδή σε σχέση με το, ας πούμε, αν πάρουμε τον ορίζοντα το χρονικό προδιετίας, πολλοί από αυτούς έρχονται και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, τότε δεν μπορούσα να τα αποδεχτώ αυτά τα πράγματα. Πίστευα ότι λειτουργεί το κράτος υπέρ του πολίτη, έδινα πίστοση χρόνου. Τώρα λοιπόν βλέπω ότι πολλοί από αυτούς έρχονται και λένε «Μα δεν είναι δυνατόν να έχει πάρει τέτοια ποσοστά». Και τους εξηγήσω ότι έχει πάρει το 20%. Που με την αποχή μετετράπησε 40%. Το μόνο ελπιδοφόρο είναι ότι πολλοί δείχνουν και παραδέχονται και το λάθος τους και ότι δεν θα έπρεπε να έχουν δείξει εμπιστοσύνη προς το σύστημα. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό. Τίποτα άλλο θετικό και αισιόδοξο, Μάρη, δυστυχώς δεν βλέπω στον ορίζοντα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή έχουν φροντίσει, δεν έρχεται κάτι ποτέ τυχαία, έχουν φροντίσει να γίνει αυτό και έπειτα να σου πω και κάτι άλλο. Θα αλλάξει το κλίμα, σαφέστατα θα έρθει η κλιματική αλλαγή. Όταν καις τόσα δάση σε παγκόσμια κλίμακα, βέβαια θα αλλάξει το κλίμα. Αλλά είναι απόρρια της μαλακίας που έχουν κάνει κάποιοι, της δολιότητας κάποιων. Και δεν μπορεί ρε σημάρει η τεχνολογία πάντα για κακό. Πιάσε το, έχει τα ντρόν, έχει το ένα, έχει το άλλο. Πιάσε τους αυτούς που τις βάζουν τις φωτιές. Ανάθεμά σε. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, Μάρια. Και σου έχω υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε μόνο μία εκπομπή για την οικονομία. Και αν θέλεις και επιθυμείς να κάνουμε και μία live εκπομπή, είμαι στη διάθεση των, γιατί έχεις πολλούς τηλεθεατές, να απαντήσω σε οτιδήποτε κρίνουν αυτοί ότι θέλουν να με ρωτήσουν. Πολύ ευχαρίστω. Θα σε περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και εγώ σε ευχαριστώ και ευελπιστώ. Θέλω πραγματικά να ελπίζω ότι ο Έλληνας δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Δεν έχει τόσο χαδελφισμό μέσα του. Δείχνει συμπαράσταση, δείχνει αλληλεγγύη και ότι αυτό το νούμερο, αυτό το ποσοστό θα μεγαλώσει. Θα μεγαλώσει για να έχουμε ελπίδα. Μου έλεγε τις προάλλες κάποιος ξένος συνάδελφος, μου λέει, όταν περπατάω, μου λέει, στην Ελλάδα και βλέπω τους Έλληνες να κρατάνε σκυλιά γατιά στους δρόμους και αντίθετα τις ροές αυτές των μεταναστών να είναι με 4 και 5 παιδιά, του εξήγησα όμως και εγώ ότι ξέρεις κάτι όμως, για δες πώς λειτουργούν τα επιδόματα, για δες πώς λειτουργεί, για δες τι πληρώνει αυτός εδώ για βενζίνη, για ένφια, για ηλεκτρικό ρεύμα. Ποιος τα έχει κάνει αυτά, μόνα τους γίνανε? Ποιος του είπε να πάει να κλείσει τα λιγνητικά εργοστάσια, εγώ ή εσύ? Γι' αυτό σου λέω, Μαρία, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλουν να ανοίξουν τα μάτια τους, ας τα ανοίξουν. Δεν θέλουν, θα την πληρώσουμε όλοι μαζί. Απλά πραγματάκια. Το θέμα είναι ο Έλληνας να δείξει αλληλεγγύη πριν τις καταστροφές και όχι μετά. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να αποδείξει ότι τον ενδιαφέρει ο τόπος του. Τέλειο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους ανθρώπους πάνω, τους πατριώτες μας από όλη τη Θεσσαλία. Ο Θεός να είναι μαζί τους, γιατί η Εκκλησία, το λέω στεγνά, δεν είναι, η ιεραρχία της Εκκλησίας δεν είναι κοντά τους. Εύχομαι όμως ο Χριστός και η Παναγία και ο Θεός να είναι κοντά τους και η Θεία Πρόνοια και να πάνε όλα καλά και να έχουν την υπομονή να ξεπεράσουν αυτό το μεγάλο κακό που τους βρήκε, Μαρία. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, καλή δύναμη σε όλους.